ομιλία περί μνήμης θανάτου, υπακοής και μοναχισμού. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την οφειλιμωτάτη μνήμη του θανάτου. Ο σοφός Ιράχ λέγει: «Μιμνίσκου τα έσχατά σου και ομοί αμαρτήσεις εις τον αιώνα». Οι μεγάλοι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα οι πατέρες της ερήμου, οι ασκητές, μας έχουν παραγγείλει, μας έχουν αφήσει πολλά ωφέλιμα πράγματα γύρω από τον θάνατο. Το πιο βέβαιο σε αυτή εδώ την ζωή είναι ο θάνατος. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Ουκ είδατε την ώρα την οποία έρχεται ο Κύριος. Πράγματι δεν γνωρίζουμε πότε θα μας καλέσει ο Κύριος να αφήσουμε αυτόν τον κόσμο και να βαδίσουμε προς τον άλλον, τον πνευματικό, τον αιώνιον κόσμο. Όταν ο μοναχός ενθυμείται τον θάνατο, τον περιστρέφει συνέχεια στο νου του, νύχτα μέρα. Αυτή η αδολεσχία γύρω από την έξοδο της ψυχής, η ωφέλεια είναι πολύ μεγάλη. Η μνήμη του θανάτου είναι αφυπνιστική. Ξυπνά τον άνθρωπο το να σκέφτεται τι μελιγενέστε όταν έρθει η ώρα αυτή, η ώρα της αναχωρήσεως, η ώρα που πρόκειται να συναντήσει τον δίκαιο κριτή. Πόσα και πόσα δεν σκέπτεται ο μοναχός, ο χριστιανός, όταν αυτή η μνήμη ισχυροποιηθεί μέσα του. Δεν τα σκέπτεται πολύ απλά και αφηρημένα, όταν ξέρει, όταν είναι υπερβέβαιος ότι ο θάνατος θα έρθει είτε γρήγορα είτε αργά, κάποια μέρα, κάποια ώρα, κάποια στιγμή ο θάνατος θα είναι αναπόφευκτος. Μελετά υπό ποια συνθήκα ψυχικά από πλευρά προετοιμασία ή μη ετοιμασία
θα με έβρει ο θάνατος. Άραγε θα βρεθώ έτοιμος, θα είμαι τακτοποιημένος, θα είμαι εξομολογημένος. Με το Θεό θα τα έχω διορθώσει τα ψυχικά μου λάθη. Θα βρω έλεος, θα βρω συγγνώμη. Ποια θα είναι η απόφαση του Θεού. Μετά την απόφαση γίνεται καμία διόρθωση. Απαντά η συνείδηση. Όχι. Εκεί τερματίζει η αιώνια αποκατάσταση. Ή στον παράδεισο ή στην κόλαση. Ή με το Θεό ή με το διάβολο. Κάτι ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Η αιώνια κατάσταση παίζεται ως εισκύβον. Όταν τα μελετά αυτά ο άνθρωπος μέσα του πολύ φυσιολογικά ξυπνά, αφυπνίζεται, αρχίζει τα πράγματα να τα μετράει πολύ σωστά. Η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι παιχνίδι. Μήτε η ώρα του θανάτου είναι κάτι που μπορεί κανείς να το διαφύγει, να το ξεπεράσει, να το παραβλέψει. Όχι. Είναι σταθερό το γεγονός ότι ο θάνατος κάποια μέρα, κάποια στιγμή θα μας έρθει. Θα χτυπήσει την πόρτα της ψυχής και θα την καλέσει για αναχώρηση. Θα την καλέσει σαν κλητήρας να αποδώσει λόγον για τις πράξεις του που έκαμε σε αυτήν εδώ την πρόσκαιρη και εφήμερη ζωή. Αλίμονο στον άνθρωπο όταν τον χτυπήσει ο θάνατος και δεν είναι έτοιμος. Τότε τρομοκρατείται ολόκληρο. Όταν όμως είναι εντάξει με τη συνείδησή του έναντι του Θείου νόμου, ετοιμάστην και ού και ταράχτην. Όταν κανείς είναι ετοιμασμένος ψυχικά με το Θεό, δεν ταράχτεται όταν η δί και πλησιάζει αυτή η φοβερά ώρα του θανάτου. Μάλλον θα του δώσει πολύ χαρά, γιατί θα αφήσει τα πρόσκαιρα και θα πάει στα αιώνια. Θα σταματήσουν οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι κόποι και οι υδρότες αυτής της ζωής και αναχωρεί για την αιώνια ανάπαυση. Βέβαια, για τους πάντες ο θάνατος είναι ψυχρός από τη φύση του. Ο Θεός για να ξεκουράσει ορισμένους Αγίους ανθρώπους πρώτης ώρας του θανάτου με κάποια οπτασία, με
κάποιο πνευματικό γεγονός τους πήρε την ψυχή και δεν γνώρισαν του θανάτου το πικρόν. Αλλά για μας τους αμαρτωλούς και πρώτον για μένα, ο θάνατος είναι κάτι που μας αναστατώνει και αυτό φανερώνει το ότι δεν είμαστε ακόμη καλώς προετοιμασμένοι. Ακόμα η συνείδηση μας ελέγχει. Όταν η συνείδηση δεν ελέγχει τον άνθρωπο, αυτού του ανθρώπου η προσευχή έχει παρησία στο Θεό. Ο Αδάμ όταν ήταν στον Παράδεισο, του είχε πει ο Θεός ότι όποια μέρα φάγεται από τον καρπό αυτόν τον απαγορευμένο, θα πεθάνετε. Αυτή την εντολή δεν την πήραμε στα δεστά. Αδιαφόρησαν στην απειλή της εντολής. Με ελαφρά τη συνείδηση το χώνευσαν. Γι' αυτό έγινε και η πτώση. Γι' αυτό ακολούθησε και ο πραγματικός ψυχοσωματικός θάνατος. Αυτό ακριβώς γίνεται και σε όλους μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο θάνατος θα έρθει. Ο Χριστός μας το είπε: γρηγορείτε και προσεύχετε. Δεν γνωρίζετε την ημέρα, τον μήνα, τον χρόνο που θα έρθει ο θάνατος. Γι' αυτό γρηγορείται. Μας το λέει. Μας το φωνάζει. Μας το βροντοφωνεί το Ιερό Ευαγγέλιο. Το ακούμε. Αλλά δεν μπαίνει βαθιά αυτός ο λόγος. Αυτή η προτροπή, αυτή η σωτήριος φωνή του Χριστού δεν μπαίνει βαθιά. Απόδειξη ότι η ζωή μας δεν είναι ανάλογη με το ό,τι σημαίνει αυτή η προτροπή του Χριστού. Ο θάνατος είναι βέβαιος. Πρέπει να μας συνέχει. Πρέπει να μας συγκλονίζει σύγκρονος. Κοιμόμεθα και δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσουμε. Όπως γνωρίζουμε με τον πρόσφατο σεισμό στην Ιταλία που σκοτώθηκαν σε λίγες στιγμές χιλιάδες άνθρωποι. Βρήκαν τον θάνατο. Ουκ είδατε την ώρα ουδέ την στιγμή. Ιδού η πραγματικότης και η εφαρμογή. Το γνώριζαν αυτοί οι άνθρωποι ότι σε λίγα λεπτά θα φεύγαν από τη ζωή? Καθόλου. Γι' αυτό μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την φροντίδα συνέχεια στη ζωή του να προετοιμάζει τον εαυτό του για το μεγάλο αυτό και ανεπίστρεφο ταξίδι προς τον ουρανό. Ο διάβολος μας παραπλανά, πότε στο ένα, πότε στο άλλο, και μας κερδίζει τον πολυτιμότατο χρόνο.
μας κλέφτει από την προσευχή. Μεγάλα τα πνευματικά αποτελέσματα και ωφέλιμα στην ψυχή όταν τη μνήμη του θανάτου την συνοδεύει και η μνήμη του ονόματος του Χριστού. Όταν ο μοναχός ενθυμείται την ώρα της εξόδου και συγχρόνως προσεύχεται και δέεται του Θεού με πόνο ψυχής να γίνει ήλαιος για τα αμαρτήματά του, ήλαιος κατά την ώρα της κρίσεως, είναι δυνατόν ο Χριστός να μην επιβλέψει σε αυτόν τον βιαστή μοναχών ή χριστιανών και να μην του δώσει την χάρη, την δυνατότητα της ψυχικής αλλοιώσεως? Θα πρέπει, μνημονεύοντας τον θάνατο και τη συνεχεία το κριτήριο του Θεού, σκεπτόμενος ο άνθρωπος πώς θα είναι εκείνη την ώρα, θα είναι γονατιστός μπροστά στον κριτή και θα δέεται του Χριστού? Ήλαιος γενέστε για όσα αμάρτησε, ζητώντας με τα δακρύα, όπως η απόφαση είναι ευνοϊκή σωτήριο. Αυτή τη στάση, αυτή τη δέηση, αυτά τα δάκρυα, αυτό το πλασμό, αυτό το ύφος πρέπει να παίρνουμε στην προσευχή μας και να ζητούμε έλεος και χάρη από το Θεό. Και όταν κριθούμε σε αυτό το κριτήριο της θεωρίας του δικαστηρίου, όταν τη θεωρία την κάνουμε πράξη και πάρουμε απεντεύθεν την συγγνώμη από το Θεό, τι λέτε πως θα είναι τότε η κρίση σε αυτή την ψυχή που θα κλάψει και θα πενθήσει και θα σκεφτεί το κριτήριο έτσι? Μας πληροφορεί μέσα η συνείδηση πως δεν θα βρεθεί σε αυτή την ανάγκη εκείνη την ημέρα τη φοβερά, γιατί ήδη από τη ζωή αυτή έκαμε την κρίση. Έκλαψε, ζήτησε συγγνώμη και ψυχικά την πήρε. Εκείνο που θα κάνουμε τότε, που είναι πέρα για πέρα αμφίβολο, το ότι θα πετύχουμε, έστω και αν γονατίσουμε, έστω και αν κλάψουμε σε εκείνο το δικαστήριο, γνωρίζουμε ότι μετά θάνατον ουκ έστι μετάνοια. Μετάνοια βέβαια από πλευράς και μόνο του ανθρώπου. Η Εκκλησία δέεται βέβαια και πολλά πράγματα πετυχαίνει, αλλά αυτός καθεαυτός ο άνθρωπος, η ψυχή, δεν αλλάζει σε τίποτε από την απόφαση που παίρνει ο Θεός. Όταν όμως αυτή την αλήθεια, αυτή την πραγματικότητα την ζήσουμε σε αυτή τη ζωή, στην προσευχή μας, κατηδία στο κελί μας, πιστεύω πως και η ώρα του θανάτου θα είναι ευνοϊκή από τα τελώνια. Θα περάσει η ψυχή εύκολα και το δικαστήριο του Θεού θα τον απαλλάξει.
Άραγε δεν είναι τώρα ευκαιρία. Δεν είναι πολύτιμος ο χρόνος και οι στιγμές για να κάνουμε αυτή τη μεγάλη δουλειά της ψυχής μας. Τι ωραία από εδώ να τακτοποιήσουμε το λογαριασμό μας με τον Θεό. Άνθρωποι είμαστε. Σαν άνθρωποι θνητοί, ευόλυστοι, που εύκολα πλανόμεθα από τον διάβολο, από τη σάρκα, από τον κόσμο και κάνουμε λάθη. Και αυτός που έκανε τα μεγαλύτερα λάθη είμαι εγώ. Θα πρέπει για αυτά τα λάθη μας να μετανοούμε. Και κάθε μέρα ή δυνατόν στην προσευχή μας να χύνουμε δάκρυα, μετανοία και εξομολογήσεις. Δεν γνωρίζουμε την ώρα και τη στιγμή. Πότε ο Κύριος θα έρθει να χτυπήσει την πόρτα και να μας καλέσει εις απολογία. Όσοι ως Εφραίμ, αυτός ο Άγιος άνθρωπος που πέρασε με τόση ασκητικότητα τη ζωή του, τα μάτια του έγιναν δύο βρύσες από δάκρυα μετανία. Αυτός ο ανεύθυνος άνθρωπος έκλαιγε σαν πολυπεύθυνος. Πόσα και πόσα δεν μας άφησε στα συγγράμματά του αφυπνιστικά, ώστε να βοηθηθούμε κι εμείς από τα δικά του και εμείς να κλάψουμε και εμείς να πενθήσουμε και η μνήμη του θανάτου να μην μας εγκαταλείπε μήτε ημέρα, μήτε νύχτα, μήτε στιγμή. Και την ημέρα και τη νύχτα και τη στιγμή μπορεί να μας συμβεί ο θάνατος. Κοιμόμεθα, ξέρουμε αν θα ξυπνήσουμε. Πόσα και πόσα καρδιακά νοσήματα και πόσοι σεισμοί και πόσα άλλα που συμβαίνουν στους ανθρώπους και δημιουργούν τον θάνατο. Αν και το κάθε τι ξεκινά από την απόφαση του Θεού. Εμείς είμαστε υποτακτικοί. Ένας καλός υποτακτικός, ένας υποτακτικός που τα πάντα, που τη ζωή του ολόκληρη την ρύθμισε επάνω στην υπακοή, επάνω στην ευαρέσκεια του Θεού και του Γέροντος. Αυτός ο υποτακτικός είναι μακάριος. Αυτός ο υποτακτικός θα περάσει τα τελώνια χωρίς εμπόδια. Στο κάθε τελώνιο θα απολογείται ότι όλα τα έκανα με υπακοή. Όταν στα πάντα του έχει τη σφαγίδα της υπακοής, πώς είναι δυνατόν να πιαστεί από κάποιο τελώνιο και να σταματήσει εκεί και να μην δει το πρόσωπο του Θεού. Βέβαια ο διάβολος βάζει πολλά σκάνδαλα στο λογισμό μας, στα λόγια μας. Πολλές φορές μας ξεγλιστράει στην παρακοή, στην αντιλογία, στη φιλονικία, στο ίδιο θέλημα. Πολλές φορές σου λέει ο Γέρδος δεν με βλέπει, μπορώ να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Όταν αυτά τα πιάνουμε, να μετανοούμε, να τα εξομολογούμεθα και να συγχωρούνται και να βάζουμε και πάλι αρχή.
εφόσον ζούμε μεταξύ ανθρώπων και να με χάμα, έρχονται και οι δαίμονες να μας πλανέσουν, γιατί οι δαίμονες δεν πάνε εκεί που το κάνουνε οι πακοοί, εκεί που χορεύει η αμαρτία, εκεί οι άνθρωποι μόνοι τους πηγαίνουνε στο κακό και δεν χρειάζονται πολλές δαιμονικές δυνάμεις να τους σπρώχνουν στην αμαρτία. Ο διάβολος έρχεται στους μοναχούς, γιατί αυτοί αγωνίζονται, αυτοί αντιστέκονται στα θελήματά του, αυτοί προσκυνούν τον Θεό, αυτοί τον λατρεύουν, αυτοί έχουν αφιερώσει όλη τη ζωή τους στην υπακοή του Θεού. Το κέρδος, λέει ο διάβολος, είναι μεγάλο όταν ένα μοναχό τον υποσκελίσω, όπως έχουμε δει στα πατερικά, ότι ο πρώτος ο διάβολος, ο μεγάλος, στεφάνωσε κάποιον διάβολο μικρόν, ο οποίος υποσκέλισε κάποιον μοναχό σε κάποια αμαρτία, τον έβαλε στον θρόνο του και τον στεφάνωσε. Μεγάλο το κατόρθωμά σου, του λέει. Σκεφτείτε, ένα μοναχό σε χρόνια υποσκέλισε και τον έδωσε τόση μεγάλη τιμή. Γι' αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, ότι ο μοναχός είναι ο στρατιώτης του Χριστού και τον στρατιώτη, τον αξιωματικό, ο εχθρός θα χτυπήσει. Επομένως, δεν είναι καθόλου παραξηγήσιμο πάνω σε έναν αγώνα, σε μία μάχη, να σκοτωθεί κάποιος, να τραυματιστεί. Δεν σημαίνει ότι ο στρατός δεν είναι γενναίος ή δεν έφερε νίκη στον πόλεμο. Οι πατέρες οι μεγάλοι αγωνίστηκαν στην έρημο, στα μοναστήρια. Έχισαν το αίμα τους, το πνευματικό. Έχισαν υδρότες και έτσι πέτυχαν τα μεγάλα κατορθώματα. Γι' αυτό ο υποτακτικός έχει μεγάλη ευλογία από τον Θεό όταν συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αυτή ωφέλεια που προέρχεται από την φύλαξη της υπακοής. Θα είναι πάρα πολύ έξυπνος ο υποτακτικός όταν θα βάλει τα πράγματα κάτω και πει ότι η υπακοή με γλιτώνει από τον φοβερό θάνατο. Όχι ότι δεν θα φύγει, αλλά το ότι το σκληρό του θανάτου θα το ξεπεράσει. Όταν γνωρίζει ότι η υπακοή θα τον απαλλάξει από τα τελώνια και θα συναντήσει το Θεό με παρησία. Για σκεφτείτε το μεγαλείο της υπακοής. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγουμε το ίδιο θέλημα. Το θέλημα είναι το δηλητήριο που δηλητηριάζει ψυχικά τον υποτακτικό. Το δηλητήριο είναι σαν τον απαγορευμένο καρπό που έφαγαν οι πρωτόπλαστοι και εξορίστησαν από τον παράδεισο. Γι' αυτό το θέλημα ο υποτακτικός να το μισήσει από την καρδιά του και να πει το θέλημα θα με χωρίσει από τον Θεό. Πως τι? Ενώ η υπακοή έχει χαρά μέσα στην ψυχή. Η υπακοή φέρνει τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Γεροντάς μου
Ο γέροντας Ιωσής πάντα μας δίδασκε γύρω από τον θάνατο. Μας έλεγε πάρα πολλά και πολλά ιστορικά ανθρώπων, συγχρόνων ανθρώπων, ανθρώπων που έζησαν μαζί του και μας οφειλούσε τα μέγιστα. Όπως παλαιότερα συνέβηκε και με κάποιον γέροντα που εγώ συνάντησα αυτήν την ώρα του θανάτου. Και αυτόν τον άνθρωπο τον είχαν περικυκλώσει οι δαίμονες και του φανέρωναν όλα τα αμαρτήματα που είχε κάνει. Αυτός εκείνη την ώρα τα είχε χαμένα, εννοείται όχι το μυαλό του είχε χαμένο, αλλά το ηθικό του, από ό,τι άκουγε τους δαίμονες να το φανερώνουν τα αμαρτήματά του και για τα οποία κινδύνευε να χάσει την αιώνια ζωή. Πόσο και πόσο ο Θεός δεν επιτρέπει να γίνονται φανερά προς ωφέλεια βέβαια των ακουόντων, των ανθρώπων που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή σε αυτόν τον ετοιμοθάνατο άνθρωπο. Αλλά υπήρξαν και υποτακτικοί που φύγανε από τη ζωή πάρα πολύ εύκολα, χαρούμενα. Και τώρα βρίσκονται στον ουρανό, βρίσκονται στον αγγελικό χορό. Απολαμβάνουν την αιώνια ζωή. Οι κόποι έχουν ξεχαστεί πλέον. Η ζωή πέρασε σαν όνειρο. Τώρα βρίσκονται στην πραγματικότητα. Τώρα δεν φοβούνται να κολλαστούν. Το πανηγύρι για αυτούς έληξε. Η απόφαση εξεδόθη και τώρα βρίσκονται στην ανάπαυση του Θεού. Βέβαια αυτοί οι πετυχημένοι άνθρωποι που γνώρισαν την παρούσα ζωή, τους κινδύνους, τους πειρασμούς και τόσα άλλα, δέονται του Θεού, παρακαλούν τον Θεό να στείλει χάρη και ευλογία στον κόσμο. Παρακαλούν και δέονται του Θεού να βοηθήσει τους μοναχούς να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και τους πειρασμούς και να έρθουν και αυτοί σε αυτή τη δική τους ανάπαυση. Σαν αδέλφια που προηγήθησαν στον άλλον κόσμο, παρακαλούν για τα αδέλφια τους τα νεότερα που βρίσκονται ακόμα αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Ήτανε τρεις ασκητές και ασκήτευαν κάπου και ένας από τους τρεις ήτανε διακονητής. Έπαιρνε το εργόστρο και το πήγαινε στον κόσμο και το πολλούσε και έπαιρνε τα χρειώδη και τα έφερνε και ζούσανε στην έρημο. Από τους τρεις ο ένας έφυγε από τη ζωή και πήγε στον άλλον κόσμο με παρησία στον Θεό. Ο διακονητής σε μια περίπτωση που βρέθηκε στον κόσμο έπεσε σε κάποια αμαρτία και όταν γύριζε πάλι στην έρημο βρέθηκε μπροστά σε ένα λιοντάρι. Αυτή την περίπτωση τη γνώριζε και ο ασκητής που ζούσε στον κόσμο και ο άλλος
Ο τρίτος, ο οποίος ήταν στον άλλον κόσμο. Ο ένας ασκητής που ήταν στον άλλον κόσμο παρακαλούσε τον Θεό να τον φάει το λιοντάρι, τον μοναχό αυτόν, τον συνασκητή του, για να συγχωρηθεί αμαρτία και να σωθεί η ψυχή του. Ο ασκητής που ήταν στον κόσμο, στην έρημο, παρακαλούσε να μην τον φάει το λιοντάρι, διότι τον πονούσε, αλλά και τον διαφωνούσε κιόλας. Και τον έλεγε ότι άμα ζήσει, θα εξομολογηθεί, θα μετανοήσει. Εδέοντα αρχότεροι και οι δύο, και ο Θεός άκουσε την προφεσή του ζώντος ασκητού. Γιατί? Διότι αγωνιζότανε ακόμα στον κόσμο και κοπίαζε. Και επειδή κοπίαζε ακόμη και τον χρειαζόταν τον αδελφό, ο Θεός δεν επέτρεψε το λέοντα να τον φάει. Και έτσι έζησε. Η πνευματική εργασία, η πνευματική προκοπή χαρίζει στον άνθρωπο παρησία στον Θεό. Ένας υποτακτικός, όταν στέκει στην υπακοή του, έχει παρησία υπόσχεσή του. Όπως ακριβώς βλέπουμε σε ένα ιστορικό πατερικό. Ήταν σε κάποια πόλη, ήταν ένας θεοφοβούμενος άνθρωπος, φιλομόναχος. Και πήγαινε και επισκεπτόταν μοναστήρια ασκητές. Αυτός είχε μία κόρη δαιμονισμένη. Και πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, το κορίτσι του δεν γινόταν καλά. Κάποια μέρα συναντήθηκε με έναν μοναχό, καλόν μοναχό, και του είπε την περίπτωση του παιδιού του. Ο μοναχός του λέει, θεωρείς το παιδί σου να γίνει καλά? Και βεβαίως, μα και γι' αυτό υποφέρω. Λοιπόν, κατέβα στην αγορά και εκεί θα δεις υποτακτικούς να πολλάνε τα εργόχειρά τους. Πάρε τα εργόχειρά από έναν υποτακτικό και πες ότι έλα στο σπίτι, μπορείς να φύγεις στο σπίτι να σε πληρώσω, γιατί δεν έχω μαζί μου τα χρήματα. Και αυτό θα έρθει. Και όταν έρθει, πες του να κάνει προσευχή για το κορίτσι σου και θα βγει το δαιμόνιο. Και πράγματι, σηκώθηκε αυτός την επαύριο, πήγε κάτω στην αγορά, βρήκε έναν υποτακτικό, ο οποίος ήταν από μια πολύ μεγάλη οικογένεια, και ο γέροντας τον έστελνε να πουλεί το εργόχειρο προς ταπείνωσή του. Και του λέει, «Πάτερ, πόσο τα δίνετε αυτά τα συμβίλια?» «Τόσα», είπε ο υποτακτικός. «Επειδή δεν έχω χρήματα μαζί μου, μπορείς να δεις στο σπίτι μου να σε πληρώσω?» «Έρχομαι». Μόλις φτάσανε στην εξώπορτα, το δαιμόνιο που ήταν μέσα στην κόρη κατάλαβε ότι ερχόταν ο μοναχός και βγήκε έξω οργισμένος, και μόλις έφτασε ο μοναχός μέσα, η κόρη δαιμονισμένη ούτε τώρα του δίνει ένα ράπισμα το μοναχός του πρόσωπο. Ο καλός υποτακτικός γυρίζει και την άλλη πλευρά του προσώπου του και τον δίνει ακόμα ένα ράπισμα. Αυτό ήτανε. Έπεσε η δαιμονισμένη κόρη κάτω, αφρίζεσαι και έκανε τα διάφορα των δαιμονισμένων και το δαιμόνιο βγήκε. Βγαίνοντας έλεγε, «Βαμβέ, με διώχνει η εντολή του Χριστού, η εφαρμογή της εντολής του Χριστού. Ιδού το κατόρθωμα». Δεν χρειάστηκαν προσευχές και γονατίσματα του υποτακτικού για να φύγει το δαιμόνιο.
υποταρτικός ήξερε να υπομένει τη σύβρη και τη ταπεινώση. Τη είχε διδαχθεί από το γέροντά. Και μόλις ο δαίμονας του επιτέθηκε, αυτός γύρισε και την άλλη και την άλλη και το δαιμόνιο πήρε το εισιτήριό του και έφυγε. Να τα κατορθώματα του μοναχισμού. Να οι ταπεινοί μοναχοί τι κατορθώνουν με τη χάρη του Θεού. Όπως λένε στον κόσμο οι άνθρωποι θρησκευόμενοι, τι προσφέρει ο μοναχισμός και τι είναι ο μοναχισμός. Αν ο μοναχισμός δεν είχε αυτό το μεγαλείο της ενώσεώς του ψυχικά με τον Θεό και να έχει τεράστια παρησία, το δαιμόνιο δεν θα έβγαινε. Αν ο μοναχισμός δεν ήταν αυτό που είναι, δεν θα αγίαζαν χιλιάδες μοναχοί. Τα σώματα των μοναχών δεν αλλοιώνονται όπως των κοσμικών. Είναι όπως ακριβώς τα σώματα των κοιμωμένων ανθρώπων που τους αλλάζουν, τους μεταφέρουν κλπ. Έτσι ακριβώς και τα σώματα των μοναχών που φανερώνει αυτή η υπερφυσική ενέργεια, το πόσο αξία έχει ο μοναχισμός έναντι του Θεού και πώς είναι θέλημα Θεού η μόναση των ανθρώπων. Λοιπόν, σαν μοναχοί που είμεθα, ας μνημονεύουμε συνέχεια τον θάνατο, την έξοδο της ψυχής μας, το πώς θα περάσουμε τα τελώνια, να εξετάσουμε μήπως κάπου δεν πάμε καλά και θα εμποδιστούμε από κανένα τελώνιο, να μελετούμε το δικαστήριο του Θεού και στη συνεχεία την κόλαση ή τον παράδεισο, και όλη αυτή η μελέτη θα μας βοηθήσει, θα μας ξυπνήσει την ψυχή μας, τη συνείδησή μας για προετοιμασία για την πραγματική έξοδο της ψυχής μας όταν αποφασίσει ο Θεός. Ας αγωνιστούμε πάνω στην υπακοή που έχει τόσα κατορθώματα μεγάλα. Ας μην κάνουμε το δικό μας θέλημα. Ας μην έχουμε διαφορετικό πιστεύω από το πιστεύω του γέροντος. Ο Βασπαλάμων λέει, ο προσέχων, ο φυλάσσων υπακροή εις πνευματικών πατέρα, ου χρήδη προσέχειν εντολάς Θεού. Γι' αυτό η τελεία υπακροή είναι εφαρμογή όλων των εντολών του Χριστού. Και όταν υπακούει κανείς κατά αυτήν την έννοια, αναπαύει πλήρως το Θεό. Ιδού λοιπόν το πράγμα προσέχει. Ας προσέξουμε και ας διάσουμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, που η επιτυχία έχει το σύνθημα επιτυχία αιώνια με το Θεό, διότι στον άλλον κόσμο δεν υπάρχει θλίψη, στεναχώρια, δάκρυα, πόνος, θλίψη. Γι' αυτά ο άλλος κόσμος είναι ξένος. Αυτά είναι για εκείνους που δεν θα πετύχουν. Εμείς ας προσευχόμεθα και ας λέμε όσο μπορούμε πριν το δικαστηρίο το μεγάλο, ώστε όταν βρεθούμε εκεί τότε η απόφαση να είναι υπέρ της δόξης του Θεού.
Oh, wow.